Πραγματική διάθεση. Ναι, 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 απλώς λέμε. Επειδή σας έχουμε μάθει τώρα τελευταία και ως διοικητή του ΙΚΑ. Ναι. Άννα Σιμακοπούλου από τη Νέα Δημοκρατία, Αντιγόνη Λιμπεράκη από το Ποτάμι, καλημέρα. Μαρίνα Χρυσοβελώνη από τους Ανεξάρτητους Έλληνες και Μανώλης Όθωνας από το ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Τώρα, υπάρχουν δημοσκοπήσεις, κύριε Θεωνά, που δείχνουν ότι η διαφορά, αν μη τι άλλο, έχει μειωθεί πολύ η ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε να δείτε, βρισκόμαστε σε μια περίοδο εξαιρετικά κρίσιμη και φαίνεται ότι και οι δημοσκόποι θέλουν να δημιουργήσουν ένα δικό τους κλίμα. Ξέρω εγώ, ένα κλίμα που μπορεί το αποτέλεσμα να ικανοποιεί κάποιους που πληρώνουν τις δημοσκοπήσεις. Λέτε επομένως, ότι είναι κατευθυνόμενες. Εγώ δεν ξέρω αν είναι κατευθυνόμενες ή όχι, αλλά από την άλλη πλευρά, εδώ είμαστε. Σάββατο κοντογιορτή, λέει, έφτασε και Κυριακή. Σωστό. Έτσι λέει ο λαός. Σάββατο κοντογιορτή, έφτασε και Κυριακή. Έτσι δεν λέει ο λαός. Ναι. Λοιπόν, οι δημοσκοπήσεις λίγες μέρες πριν τις εκλογές, μάλλον δεν θα έπρεπε να επιτρέπονται, βέβαια, και αυτό. Το ανέτρεψε η προηγούμενη κυβέρνηση. Ναι, όχι, είναι μια φημολογία απίστευτη. Βεβαίως η φημολογία, μα και αυτό δεν είναι φημολογία περίπου. Δεν είναι, διότι εγώ θα ρώταγα, αυτές οι δημοσκοπήσεις έχουν γίνει με κάλπη ή με τηλεφωνήματα? Έχει, ανάλογα. Διότι έχει, πάντα και ο σύλλογος των δημοσκόπων απαγόρευε να γίνονται με τηλεφωνήματα. Και επομένως είναι ένα θέμα. Υπάρχει πάντως, πόσο αξιοπιστία έχουν. Πέραν των αυτών, θέλω να σας ενημερώσω όλους, διότι μπορεί και να μην το ξέρετε, ότι δημιουργήθηκε χθες ένα τεράστιο θέμα με το 23%. Είναι, δεν είναι, η Κομισιόν είπε, μας το ζήτησε η κυβέρνηση. Στα ιδιωτικά σχολεία, λέτε. Για τα σχολεία, τα φροντιστήρια κτλ. Το διέψευσε η Κομισιόν. Η Κομισιόν, ναι. Χθες βγήκε η κυβέρνηση και κάλεσε την υπηρεσιακή να το αλλάξει. Να μην το εφαρμόσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα είναι δυνατόν να το θέτει η κυβέρνηση, θα το πάμε και λογικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ το ζήτησε. Μα βγήκε ανακοίνωση. Βγήκε ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη, συγγνώμη. Για να είμαστε ακριβεί. Τώρα δεν έχουμε εξέλιξη τελευταία στιγμή. Πριν από λίγο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαστε ακριβεί, ζήτησε το πάγωμα. Για δύο μήνες. Με την υπόσχεση ότι θα το καταργήσει μετά. Ζήτησε από την υπηρεσιακή ο ΣΥΡΙΖΑ το πάγωμα. Λοιπόν, πριν από λίγο ο κύριος Αλεξιάδης ανακοίνωσε ότι μέσα στην ημέρα θα γίνουν οι απαραίτητες νομικές ενέργειες για να ανασταλεί το μέτρο αύξηση του ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση μέχρι να ανοίξει η Βουλή. Το είπε στο Skype πριν από λίγο. Θα το βγάλουμε σε λίγο να το δούμε τι γίνεται. Ναι, να θυμίσουμε εδώ ότι προχτές το είχε ξανά αναγγείλει ο κύριος Αλεξιάδης ότι θα καταργηθεί. Ναι. Μετά κάτι έγινε, δεν ξέρω τι έγινε. Περί του παγώματος. Τι λέτε? Γι' αυτό, για το πάγωμα δεν γινόταν. Ναι, αλλά μετά η Γενική Γραμματεία Εσόδων είπε ότι θα εφαρμοστεί κανονικά. Δεν μπορούμε να μην ξεχνάμε βεβαίως ότι στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που βγήκε προχθές, έτσι, στη σελίδα 35 συγκεκριμένα, λέει ότι είναι καλό πράγμα που βάλανε το ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση, διότι είναι υπέρ των αδυνάμων, είναι ένα δίκαιο πράγμα. Και ο κύριος Παπαδημούλης εχθές, αφού είχε βγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, τουίταρε ότι καλά κάνουμε και το κάνουμε αυτό το 23%. Έτσι. Ειδικά όταν τα μεγάλα σχολεία εξαιρούνται επειδή είναι μη κερδοσκοπικά. Και ένα σχολείο έκλεισε εχθές. Και δεν είναι. Έκλεισε ένα ιδιωτικό σχολείο. Το Μιχαλοπούλιο. Εντάξει, δεν έκλεισε προφανώς και αυτό. Γιατί δεν έκλεισε προφανώς? Είναι η περίοδος των εγγραφών. Όλη αυτή η συζήτηση γίνεται την περίοδο των εγγραφών και της έναρξης σχολικής χρονιάς. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του παραδείγματος. Εμείς πάντως, σαν Νέα Δημοκρατία, όπως ξέρετε, ο κύριος Μεϊμαράκης το ανέδειξε αυτό το θέμα από την αρχή και ο κύριος Σταϊκούρας έστειλε μία επιστολή στην υπηρεσιακή κυβέρνηση που ήταν πολύ συγκεκριμένη. Έλεγε: θα πάρετε 168 εκατομμύρια από αυτό. Σας έχουμε βρει ένα ισοδύναμο 150 εκατομμύριο που είναι από την περικοπή των ελαστικών δαπανών του δημοσίου. Προχωρήστε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε για διακομματικό αίτημα ο κύριος Αλεξιάδης. Όταν είδε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχουν τεράστιες κοινωνικές αντιδράσεις και τις είχε υποτιμήσει, ξαφνικά βγήκε και ζήτησε να καταλάβει. Εσάς η άποψή σας, μισό λεπτό. Θα εμφανιστεί ο αρμόδιος υπουργός, το να κάνουμε. Εδώ θα είσαστε 10.30 περίπου. Θα του βγάλουμε στο θέμα, μας τα πει. Εσάς η άποψή σας ποια είναι, κύριε Θεωνά? Εγώ πιστεύω ότι αυτό έτσι κι αλλιώς θα καταργηθεί. Η νέα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα την καταργήσει. Τι το βάλατε μέσα στο πρόγραμμά σας τώρα? Το τι πήκε στο πρόγραμμα είναι. Μην με αποπέρνετε, δεν είναι λίγο. Προχτές το βγάλατε. Προχτές το βγάλατε. Ό,τι αποδείξει δεν είχε τόσο σημασία. Αυτό είναι ένα σχέδιο προγράμματος, το οποίο διατυπώθηκε από μια επιτροπή, το οποίο
θα τεθεί υπόψη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Από ό,τι καταλαβαίνω, εσείς διαφωνείτε με αυτή την προσέγγιση προφανώς. Και καλά κάνετε. Γιατί... Και μάλιστα έφερα και ένα επιχείρημα. Βγαίνει το κουαρτέτο, γιατί για κουαρτέτο πρόκειται, τώρα δεν είναι τρόικα, και ζητάει να καταργηθεί, η ρύθμιση των 100 δόσεων και μάλιστα και να σταματήσει η εφαρμογή όσων ρυθμίσεων έχουν γίνει. Συνολικά. Συνολικά και σας λέω. Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν αρκετές χιλιάδες κόσμος. Δεν χρειάζεται να σας πω το νούμερο. 280.000 οφειλέτες. Εγώ έχω πει επανειλημμένα ότι αυτή η ρύθμιση που έγινε από αυτή την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε μεγάλες ανάσες και στους οφειλέτες και σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Σας λέω λοιπόν ένα νούμερο το οποίο για μένα είναι συγκλονιστικό. Ότι έχουν μπει σε ρύθμιση από όλα τα ταμεία και εξυπηρετούνται και πληρώνονται κάθε μήνα οι δόσεις 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Και βγαίνει ο πρόσωπος, δεν ξέρω του Δουβουνού, του ήταν, δεν ξέρω πιανού, στο κουαρτέτο. Και λέει να καταργηθεί. Τώρα για να σας συγκλίσω λίγο, το κουαρτέτο εσείς είχατε εξαγγείλει και είχατε υποσχεθεί ότι θα το ξαναδούμε στα μάτια μας ποτέ. Λοιπόν, σας θυμίζω. Εντάξει, και μην το λέτε λίγο είχαμε, έτσι. Δεν το ξαναδούμε στα μάτια μας. Αυτή τη στιγμή. Το είδαμε. Πάντα το είδαμε. Τι να πούμε τώρα. Οι δανειστές είναι δανειστές. Λέω ότι ένα πράγμα. Εγώ είπα στο εξής. Το είπα στον υπουργό τον ίδιο. Του λέω δεν μπορεί να μας ζητάνε. Αυτή τη στιγμή εμένα. Εγώ είμαι διοικητής του ΙΚΑ, λέω αυτή τη στιγμή που μου το λέτε. Θα μου ζητήσει από τους οφειλέτες στο ΙΚΑ να τους πω ότι ξέρετε δεν θέλουμε πια τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει. Όχι, εγώ τις θέλω γιατί τα έσοδα αυτά πρέπει να τα κάνει το ΙΚΑ. Αν θέλουν να καταργηθούν, να μειώσουν το δημόσιο χρέος κατά 5,8 δις όσο είναι οι ρυθμίσεις που έχουν. Άμα το πάμε έτσι, και από εκεί και πέρα μακάρι, το βλέπουμε. Μακάρι. Τώρα εσείς λέω αυτό έβαλα. Κύριε Θεωνά, εσείς είστε ένα ιστορικό στέλεχος της αριστεράς. Χρόνια πολλά. Εντάξει, είμαι ένα στέλεχος. Ένα, το άσε τώρα που. Εντάξει, σχετικά, ένα στέλεχος. Δεν έχει να προσφέρω το προσέφερα. Έχει όμως μια ιστορία, μια πορεία, μια διαδρομή. Μαζί με τον Κωστόπουλο, μαζί με άλλους συντρόφους, μαζί. Πώς σου μοιάζει τώρα ρε, παιδε, να βγαίνει, α πούμε, και να. Και να σε καταγγέλνει ο Λαφαζάνη ότι πρόδωσε. Να σου την πέφτει ο Λαφαζάνη. Πρόδωσα. Ναι. Όχι εσύ προσωπικά. Εγώ πρόδωσα. Όχι εσύ προσωπικά. Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω. Και καταρχήν, εγώ λέω και το είπα και στην πανελλαδική συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ, στην ομιλία μου, καταλήγοντα, είπα απέναντι στου συντρόφου που έφυγαν, κανέναν πόλεμο. Δεν επιτρέπεται κανένα πόλεμο. Στι 21 του Σεπτέμβρη. Τα προβλήματα θα είναι πάλι όλα παρόντα και μας χρειάζονται όλους. Εγώ αυτό που βάζω πάντα είναι ότι πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ, ολόκληρος ο ΣΥΡΙΖΑ, και μιλάω πάντα γιατί εγώ έχω ένα στοιχείο. Είμαι από τους πρωταγωνιστές της δημιουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Σωστό. Και του χώρου διαλόγου και κοινής δράσης της αριστεράς που προηγήθηκε. Πολλοί που σήμερα αναφέρονται έτσι ή αλλιώς το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ και έχουν μετατρέψει και σε φετίχ τη λέξη μνημόνιο, οπότε τη λέμε, βαλάμε, το στείνουμε απέναντι όπως κάνανε οι ερυθρόδερμοι στις Ηνωμένες Πολιτείες και το βαράμε, αλλά δεν το πετυχαίνουμε, ας πούμε. Με αυτόν τον τρόπο δεν ανατρέπονται τα μνημόνια. Γι' αυτό λέω, αυτό κατέληγα. Χρειάζεται με όλους αυτούς τους συντρόφους να επικοινωνήσουμε ξανά, να βρεθούμε στον ίδιο δρόμο του αγώνα. Και ζητάω όλοι μας να συμβάλλουμε στη συσπήρωση και την ενότητα του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ για να συγκροτήσουμε ένα μαζικό λαϊκό κίνημα, μαζικό λαϊκό κίνημα ικανό να ανατρέψει τα πιο βάρβαρα μέτρα που έχουν επιβληθεί στη χώρα. Τι θα κάνετε, αυτό... το λαϊκό κίνημα εναντίον της κυβέρνησης σας. Όχι εναντίον της κυβέρνησης, εναντίον των μέτρων αυτών. Αυτά δεν μπορούν να καταργηθούν ούτε με κραυγές, ούτε με διακηρύξεις. Η τάση είναι να τα καταργήσετε αφού το προχτές τα φέρατε. Μα, τα φέρανε σαν προαπαιτούμενα. Εγώ, εμείς λέμε, αν το κίνημα, ο λαός αγωνιστεί θα τα καταργήσει. Αλλιώς δεν καταργούνται. Ο τρόπος που αντιδράσατε στο ρήμα προδίδω σημαίνει ότι πιστεύετε πως εκείνοι σας προδώσανε, εκείνοι που φύγανε. Εγώ δεν θέλω να μιλάω με αυτούς τους όρους. Ωραία. Ακόμα και με το πολύ στενό και σημαντικό φίλο μου τον Αλέκο τον Αλαβάνο, όταν χρησιμοποίησε τη φράση «αισχάτη προδοσία», διαφωνώ πλήρως, δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία στην αρχή. Στο κάτω-κάτω, εγώ λέω το εξής.
Σε ποιο κουβαλήσανε νερό οι συντρόφοι που φύγανε με την, με την αποχώρηση? Ναι. Το Σάββατο συνεδρίαζε, ήταν γνωστό ότι συνεδρίαζε το Eurogroup για να συζητήσει τη συμφωνία ελληνικής κυβέρνησης δανειστών. Την Παρασκευή έφυγε από εδώ ένα μήνυμα ότι η μισή κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ δεν στηρίζει ούτε τις αποφάσεις, ούτε το πρόγραμμα του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και ναι. του Πρωθυπουργού της χώρας. Αυτό δεν ήταν ένα αυτό, πέρα από προθέσεις, δεν μιλάω για προθέσεις, αντικειμενικά ποιον εξυπηρέτησε? Ο Σόιμπλε από το Φλεβάρι, για τον οποίο και για το Φλεβάρι μιλήσανε ότι ήταν, ξέρω εγώ, για το από το Φλεβάρι, επιδίωκε και επιδιώκει και επιδίωκε μέχρι σήμερα να ρίξει, ακούστε να δείτε, επιτρέψτε μου ένα λεπτό, δεν θέλω να καταχραστώ κανένα χρόνο, αλλά μια στιγμούλα μόνο. Επεδίωκε να ρίξει την ελληνική κυβέρνηση. Γιατί επεδίωκε να ρίξει την ελληνική κυβέρνηση? Γιατί το πρόγραμμα και το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ ανέπτυσε λαϊκά κινήματα σε όλο τον Ευρωπαϊκό Νότο, και δεν ρίχτε μια ματιά γύρω-γύρω να δείτε, ανέπτυσε και στήριζε τα λαϊκά κινήματα στον Ευρωπαϊκό Νότο και όχι μόνο. Διότι ακόμα και, και στην Ιρλανδία το Sinn Féin και ο Τζέρι Άνταμς το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιούσε για να οργανώσει την νεολαία του κόμματός του. Θέλω να πω ότι αυτό... Τώρα θα το χρησιμοποιεί το παράδειγμα. Εγώ νομίζω τώρα θα το χρησιμοποιούν, λέτε. Όταν θα παλεύουμε για να ανατρέψουμε αυτές τις επιλογές που αναγκαστικά έγιναν, γιατί τώρα, όλοι μας λένε... Τώρα ένα, μας λέτε να ψηφίσουμε κύριε Καμπουράκη, για να ανατρέψετε ή να εφαρμόσετε. Εγώ λοιπόν, λέω, η κυρία Σιμακόπουλου, να οργανωθούμε. Μια λέξη και τελειώνω. Μετά θα γυρίσουμε. Μια λέξη και τελειώνω. Χρόνο, κύριε Θεωνά. Λέω ότι... δεν είπα εγώ ότι δεν είναι. Δεν θέλω να καταχραστώ τον χρόνο. Ναι, αλλά το κάνετε όμως. Ναι. Το κάνω. Να μιλήσει πια σαν άλλο. Λοιπόν, δεδομένου ότι θα έχουμε τον κύριο Αλεξιάδη, να κάνουμε ένα κύκλο. Παρακαλώ. Λοιπόν. Εγώ λέω μια λέξη όμως τώρα, για να το πει και η κυρία Στασιμακούλου. Ότι όλα τα κόμματα, μα όλα, και αυτά που είχαν κυβερνήσει πριν και αυτά που είναι τώρα, θέλουν κάπου να βρεθούν και να είναι. Τι ζητάγανε, τι λέγανε, τι ζητάγανε από τον Τσίπρα? Συμφωνία. Συμφωνία ζητάγανε. Γιατί αλλιώς οδηγεί τη χώρα στα βράχια. Μα εδώ λέμε για εσάς τώρα που λέτε ότι θα κατεβάσετε το λαϊκό κίνημα στους δρόμους. Για να. Οποιαδήποτε. Λοιπόν, παρακαλώ, κυρία Σιμακόπουλου. Αυτό δεν ζητάγανε. Οποιαδήποτε συμφωνία. Κυρία Σιμακόπουλου. Τώρα έρχονται και ζητάνε τα ρέστα. Που πάλευε ο Πρωθυπουργό. Την καλύτερη δυνατή που μπορούσε να φέρει η κυβέρνηση. Κυρία Σιμακόπουλου, παρακαλώ. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε χαμηλά τον πύχη και δεν ξέραμε τι μπορεί να φέρει η κυβέρνηση. Είναι ένα θέμα αυτό το οποίο συμβαίνει ενδεχομένως μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ υπενθυμίζω ότι μέχρι πριν από ένα μήνα ήσασταν όλοι μαζί. Όλοι μαζί.